Εσείς οι ίδιοι είστε που στο όνομα του εξυγχρονισμού απορρίψατε την τροπολογία του ΚΚΕ για την ενίσχυση όλων των ανέργων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Τροπολογία που έδινε ανάσα τουλάχιστον σε χιλιάδες ανέργους στις οικογένειές τους σήμερα, εδώ και τώρα, και όχι στη Δευτέρα παρουσία. Ακόμη και αυτά που ανακοινώσατε για τους ανέργους για να συγκρατήσουν ουσιαστικά το εργατικό λαϊκό εισόδημα από την κατρακύλα δεν είναι ούτε ενισχύσεις, ούτε δώρα, όπως λένε διάφορα παπαγαλάκια σας. Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων είναι αποκλεισμένη από κάθε είδους επίδομα και ενίσχυση. Για πείτε μας, τόσο πολύ σας κοστίζει να δώσετε σε όλους τους ανέργους ένα έκτακτο επίδομα 600 ευρώ, όπως πρότεινε το ΚΚΕ? Τι θα γίνει, θα πέσει έξω ο κρατικός προϋπολογισμός, θα χρεοκοπήσουμε μήπως? Ή μήπως φοβάστε μη δώσετε κανένα φράγκο παραπάνω και σας κατηγορήσουν για Σοβιετία? Όχι ότι είναι μεμτό βέβαια αυτό, ίσα-ίσα περίσσια τιμή σας περιποιεί, όσο και αν δεν το καταλαβαίνετε, χωμένη μέσα σε αυτά τα αντικομουνιστικά σύνδρομα και τις ψυχώσεις σας. Απλά πρόκειται για μια ακόμα ιδεολειπτική ανοησία κι αυτή, μέσα στις τόσες που επιστρατεύετε από την αμηχανία, από την ανικανότητά σας να βρείτε επιχειρήματα της προκοπής. Αλήθεια, τι νομίζετε πως θα κάνουν οι άνεργοι με 600 ευρώ? Στο Μπάντεν-Μπάντεν θα πάνε. Καμιά τρύπα θα κλείσουν. Το ρεύμα θα πληρώσουν για να μην τους το κόψουν. Μπας και μπορέσουν και κάνουν και τα παιδιά τους καμιά ώρα τηλεκπαίδευση. Λίγο πετρέλαιο μπορεί να βάλουν για να μην ξεπαλιάσουν. Άντε και να ψωνίσουν κάτι για το τραπέζι των Χριστουγέννων. Έλεος πια. Και βέβαια ούτε έχουν όρεξη για αστεία και για χιούμορ, όπως εκείνοι οι διπλωμάτες. Δεν ξέρω αν το θυμηθήκατε μέσα από ένα άρθρο της Φωτεινής το Μαΐ πρόσφατο, όπου δύο διπλωμάτες, επιτρέψτε μου λίγο από το χρόνο, που είχαν το ίδιο μικρό όνομα και το ίδιο επίθετο, ο Ραφαήλ Ραφαήλ και ο Φίλων Φίλων, έστειλαν στον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον Αβέροφ, επιστολή, χιουμοριστική βέβαια, ηρωνική, και έλεγαν ο Ραφαήλ Ραφαήλ και ο Φίλων Φίλων ετούνται αδείας για να πάνε οικογενειακώς στο Μπάντεν Μπάντεν. Έλεος πια, ούτε για χιούμορ βέβαια, απλώς το υπενθυμίζω για να μην αναρωτιούνται όλοι ποιο είναι αυτό το Μπάντεν Μπάντεν και από πού έγινε περισσότερο γνωστό.